Οφείλω να ομολογήσω ότι είναι απολαυστικές εισαγωγές όταν έχουμε συνέντευξη. Ναι, παπά, θα περάσετε από ιερά εξέταση. Παρακαλώ, η μέτρα. Το Άγιον Δισκοπότηρο. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Παπάς, πρέπει να κάνουμε και τις απαραίτητες συστάσεις. Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα. Το ρώτησα και την κυρία Ζαχαράκη αυτό. Το σχόλιά σας για τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Σαμαρά, ο οποίος κατηγορεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για ανιστόρητη σύμβλευση μαζί σας με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η επίθεση του κ. Σαμαρά εναντίον του πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι μια αθλειότητα και αποτελεί τον επιθανάτιο πολιτικό ρόγχο μια ακροδεξιά που έκανε καριέρα με το Μακεδονικό ει βάρο των εθνικών συμφερόντων. Βαριέ κουβέντε λέτε τώρα. Είναι η ακροδεξιά την οποία έχει σφιχταγκαλιάσει ο κύριο Μητσοτάκη και η οποία αυτή τη στιγμή του υποβάλλει το τέμπο το πολιτικό. Είμαι απολύτω ακριβή, αν θέλετε να τι επαναλάβω. Ακριβή μπορεί να είστε, αλλά επιθανάτιο, ρόγχο κλπ. Ναι, ναι. Είναι μια ακροδεξιά, είναι μια ακροδεξιά λοιπόν η οποία έχει στοιχήσει στα εθνικά μα συμφέροντα, κύριε Κωτάκη. Τίποτα λιγότερο. Περί αυτού πρόκειται. Είναι η ακροδεξιά η οποία έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη επί τούτου, έκανε καριέρα τρεις δεκαετίες και αυτή τη στιγμή σέρνει τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά κατηγορείτε την Δημοκρατία για ακραίο λόγο και ακούω και εσάς να έχετε ακραίο λόγο. Είπα, με ρωτήσατε το τι είναι, πώς σχολιάζω τη δήλωση του κύριου Σαμαρά. Ήμουνα νομίζω απολύτως σαφής και αποτελεί μια πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη. Το γεγονός ότι έχει ενσωματωθεί σε αυτή τη λογική και η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία πήγε να κάνει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν κατάλαβε κανένα τι, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε το αυτονόητο και του υπέδειξε αυτό που προβλέπει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής. Έχετε, έχετε κάτι στο μυαλό σας όμως, για να ρωτήσω, με συγχωρείς Βούλα μου, έχετε κάτι στο μυαλό σας για να χρησιμοποιείτε έστω και αυτές τις ακραίες φράσεις τύπου ρόγχος? Γιατί... Ναι, μα διότι εδώ τελειώνει ένα ζήτημα το οποίο έδινε πολιτικό ψωμί και ανάσες σε λογικές οι οποίες ήταν αναντίστοιχες των δυνατοτήτων της χώρας, στήχιζαν στα εθνικά συμφέροντα, ήταν λογικές οι οποίες κρατήσανε τη χώρα πίσω. Πώς άλλως να το πούμε. Αυτή τη στιγμή ανασένει η χώρα, ανασένουν και οι γείτονες, καλώς, ανασένει η ευρύτερη περιοχή, ανασένει η διεθνής κοινότητα, η οποία είχε φτάσει στο σημείο να μην καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ των δύο χωρών και δεν μπορούμε σύμμαχια να βρούμε λύση. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ πέρα νομίζω ότι μπορεί να καταλάβει ο κάθε πολίτης το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Η στιγμή της σφοδρής επίθεσης στον πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι κάθε άλλο παρά δηλαδή, τυχαία. Όσο καιρό ήταν ανεπίλητο το θέμα, η χώρα δεν είχε ανάσεις, κύριε Υπουργέ. Όσο καιρό ήταν ανεπίλητο το θέμα, μπορούσαν κάποιοι να ενδύονται το χιτώνα του Μακεδονομάχου, κύριε Κωτάκη, και να λένε ψέματα σε ένα κομμάτι του ελληνικού λαού, δικαίωμά τους. Η χώρα πρέπει να προστατεύσει τα συμφέροντά της απέναντι και στους πατριδοκάπηλους. Αυτό πρέπει να κάνει η χώρα. Και αυτή τη στιγμή είμαστε ενώπιον μιας εξέλιξης η οποία πατριδοκάπηλος τέτοιου τύπου... φτάσατε να υπερασπίζεστε εσείς στην αρχαία Μακεδονία όταν είχατε μόνο ηρωνικά σχόλια για την Αμφίπολη τώρα, κύριε Υπουργέ μου. Κανένα ηρωνικό σχόλιο. Πώς η Ντιάνα Τζόουνς έγραφε τότε για τον κύριο Σαμαρά η Αυγή. Κανένα ηρωνικό σχόλιο. Πλάκα κάνουμε. Η Αμφίπολη ήταν... φορούσε τις περικεφαλαίες του Βουκεφάλα, τον κλεβάζατε. Η Αμφίπολη ήταν μια προσπάθεια του κύριου Σαμαρά, του κύριου Σαμαρά να εκτρέψει την κουβέντα από την πανταγώδη αποτυχία του προγράμματός του. Αυτή είναι η απλή αλήθεια. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μνημείο το οποίο είχε ανακαλυφθεί πάρα πολύ πριν από τότε που ισχυρίζονταν ο κύριος Σαμαράς ότι ανακαλύφθη. Και είναι και στα μέρη μου, κύριε Υπουργέ, άρα ξέρω ακριβώς την ιστορία. Να πάμε λίγο σε πιο πρακτικά ζητήματα. Σας άκουσα αυτό που είπατε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κρίνετε ότι από την απάντηση που έδωσε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξέκοψε κάθε δική του παρέμβαση και λόγω αρμοδιότητας βεβαίως για να ζητήσει από την κυβέρνηση να φέρει το θέμα στη Βουλή προς ψηφοφορία. Επίσης, θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτό αίτημα του κυρίου Μητσοτάκη, την κρίση του ότι δεν υπάρχει πολιτική νομιμοποίηση της κυβέρνησης και εν κατακλείδη να μας πείτε αν η κυβέρνηση θα κάνει αποδεκτό το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας να ζητήσει ο κύριος Τσίπρας εξουσιοδότηση από τη Βουλή για να υπογράψει ο Υπουργός των Εξωτερικών τη συμφωνία. Σας τα είπα όλα μαζί και εδώ είμαστε. Πρώτον, για το θέμα της ψηφοφορίας, ήταν διαπραγματευτική μας γραμμή η χώρα μας να είναι η τελευταία που θα επικυρώσει. Ακριβώς για να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει κάθε στάδιο εφαρμογής των συμφωνηθέντων. Δεν είναι μόνο αυτό.
είναι ότι αυτή ήταν και η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, διότι εκεί μας έβαζε τον πύχη. Ότι η απαραίτητη προϋπόθεση, λέγανε, είναι το έργα όμνες, η συνταγματική αναθεώρηση και βεβαίως η χώρα μας να επικυρώσει τελευταία. Σας παραπέμπω στις δηλώσεις και του κύριου Κουμουτσάκου και του κύριου Μητσοτάκη στη Σόφια, όπου έγινε η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Έρχεται τώρα και λέει τι ακριβώς. Να δεσμευτεί η χώρα μας προκαταβολικά. Έχουμε κάποιο λόγο να απολέσουμε διαπραγματευτικό έδαφος απλώς για να κάνουμε τι δηλαδή? Νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων η οποία είναι και μη λειτουργική πολιτικά και αναποτελεσματική ως προς αυτό. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία βάζει ένα θέμα νομιμοποίησης. Καλά θα κάνει να καταθέσει μια πρόταση μομφής ή να σταματήσει να το λέει. Διότι όσο περνάει η ώρα, αυτό το πράγμα έτσι αρχίζει και προκαλεί θυμηδία. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό να λέει ότι έχουμε θέμα πολιτικής νομιμοποίησης, να πηγαίνει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να το λέει και να μην κάνει τα προβλεπόμενα. Επειδή δεν είχαμε την τιμή μέχρι τη στιγμή που μιλάμε να γνωρίζουμε το πλήρες κείμενο της συμφωνίας και πηγές μας είναι ένα non-paper, αυτά είναι καινούρια ήθη για διεθνή συμφωνία, αλλά εν πάση περιπτώσει ας το προσπεράσουμε. Προσφεύγω σε εσάς για να σας ρωτήσω για την περίπτωση που εσείς έχετε πληροφόρηση. Τι προθεσμία δίνει στους Σκοπιανούς η συμφωνία για να προχωρήσουν στη συνταγματική αναθεώρηση και το έργα όμνες, γνωρίζετε? Οι προθεσμίες είναι μικρές και κυρίως, κοιτάξτε, εδώ θα πρέπει να καταλάβετε ότι έχει μια μεγάλη ανάγκη η γειτονική χώρα να το κάνει. Ναι. Διότι καμιά φορά συζητώντας εμείς εδώ μεταξύ μας, πολιτικοί και δημοσιογράφοι, πολιτικά κόμματα, βγάζουμε από την εξίσωση το πολιτικό κλίμα και την πολιτική πραγματικότητα στη γείτονα χώρα. Έτσι. Η γειτονική χώρα και η ηγεσία της αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό πίεση και από την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση δηλαδή του κύριου Ζάεφ βρίσκεται, δέχεται τα βέλη της κριτικής από την αντιπολίτευση ότι ξεπούλησε τα πάντα. Και προσέξτε τώρα μια ηρωνία, όπου το ΒΜΡΟ και η Νέα Δημοκρατία που βρίσκονται στην ίδια πολιτική οικογένεια στην Ευρώπη, πως αδυνατούν, έτσι, αγκαλιάζοντας ο καθένας αφηγήματα τα οποία. Τι τώρα? Ταυτίζει τώρα τη Νέα Δημοκρατία με το ΒΜΡ? Όχι, δεν το ταυτίζω. Λέω το ότι κάνει και υπουργός των εξωτερικών. Είναι λογικές. Είναι στην ίδια πολιτική οικογένεια, δεν ταυτίζω εγώ. Καλά, και εσείς είσαστε στην ίδια πολιτική οικογένεια με κάποιες άλλες πολιτικές δυνάμεις, οποίες δεν συμφωνείτε απαραίτητα. Τώρα δεν είναι θέμα να ανοίξουμε. Ναι, μα συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε. Ξέρετε τι αποδεικνύεται όμως, κύριε Κοτάκη? Ότι ήταν προϋπόθεση να υπάρχουν αριστερές και προοδευτικές κυβερνήσεις και στη μία και στην άλλη πλευρά για να λυθεί το ζήτημα. Ναι. Και εδώ, αυτό είναι λεπτό, κρίσιμο. Μισό λεπτό όμως, κύριε Πουλή, αυτό σας ρώτησα. Μου είπατε ότι οι προθεσμίες είναι μικρές. Τι σημαίνει μικρή προθεσμία? 6 μήνες, 12 μήνες, 18 μήνες, πόσοι μήνες? Νομίζω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες. Δηλαδή 6 μήνες? Ναι, και έτσι κι αλλιώς όμως θέλω να καταλάβετε το εξής. Εδώ πέρα αναπτύσσονται δυναμικές. Και εμείς θα θέλαμε βεβαίως να υπερισχύσουν και οι δυνάμεις της λογικής και από την άλλη πλευρά. Και γι' αυτό έχει αποφασιστεί μια πάρα πολύ καθαρή διαδικασία, η οποία πάει βήμα το βήμα και νομίζω ότι είναι ένας οδικός χάρτης ο οποίος θα αποδειχτεί λειτουργικός και αποτελεσματικός. Ξέρετε γιατί ρωτάω? Γιατί στην πραγματικότητα εμείς τώρα, υπό αναστολή έστω, έρουμε ένα βέτο για το ΝΑΤΟ, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπό την αίρεση ότι αυτή, όχι, και όταν λέμε αυτή, δεν εννοούμε κυβέρνηση, εννοούμε κοινοβούλιο και λαό, ότι θα δεχτούν αυτό το οποίο συμφωνείτε. Εάν αυτό γίνει σε 12 μήνες, δεν ξέρω σε πόσο καιρό, αυτό είναι υποσχετική η έργα όμνες, δεν είναι έργα όμνες, με συγχωρείτε. Υποσχετική είναι και η ένταξη. Δεν υπάρχει τίποτα de facto αυτή τη στιγμή. Ναι, ας πούμε ότι ακυρώθηκε η συμφωνία. Ας πούμε ότι ακυρώθηκε, κύριε Υπουργέ, η συμφωνία. Εσείς παίρνετε πίσω την αναγνώριση Βόρεια Μακεδονία, δηλαδή? Μα όλο το που. Αφού θα έχετε βάλει υπογραφή ήδη. Μα τι σημασία έχει? Μιλάτε για δυναμικές, τα τελεσμένα κτλ. Μα δεν θα έχει κυρωθεί. Δεν θα έχει γίνει. Θα υπάρχει υπογραφή του Υπουργού των Εξωτερικών όμως. Και τι σημασία έχει? Δεν έχει καμία σημασία. Υπογραφή του Υπουργού των Εξωτερικών. Καμία σημασία δεν έχει. Μα προσέξτε, στις διεθνείς συμφωνίες περιγράφονται και τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν μέχρι να ακυρωθούν και σε διεθνές επίπεδο και στην εσωτερική νομοθεσία. Είναι απολύτως ξεκάθαρο, νομίζω, και στην προκείμενη συμφωνία το τι πρέπει να ισχύσει μέχρι να ολοκληρωθεί. Ναι, αλλά αυτό μας καίει. Δεν είναι αν θα ακυρωθεί η συμφωνία σε διμέρες επίπεδο, αλλά αν θα ακυρωθεί η ένταξή τους. Μα δεν θα ακυρωθεί αν δεν ολοκληρωθούν τα προβλεπόμενα, δεν θα ακυρωθεί. Και αυτό ήταν μια μεγάλη διπλωματική νίκη.
Για να το δούμε. Τα κρατάμε αυτά ηχογραφημένα, ξέρετε. Ναι, είναι ψηφιακά. Αυτή είναι η μεγάλη αδυναμία των πολιτικών στους καιρούς που ζούμε. Ότι όλα καταγράφουν. Και το δημοσιογράφο. Και το δημοσιογράφο. Αλίμονο. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ξέρετε ότι το θέμα Καμένου είναι υπαρκτό και αναφέρομαι στο θέμα των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Όχι, δεν το προσωποποιώ, αλίμονο. Είναι ένα πρόβλημα για την κυβέρνηση. Ανεξαρτήτως του όχι ή του αν δημιουργήσει όχι κάποιο πρόβλημα σταθερότητας στην συγκυβέρνηση. Πώς θα το διαχειριστείτε, γιατί κατά ψέματα δεν έχει και άδικο η Νέα Δημοκρατία όταν λέει ότι εντάξει και η κυβέρνηση έχει τα προβλήματά της και ο κυβερνητικός της εταίρος διστάζει, όχι διστάζει, δεν θέλει να ψηφίσει και μάλιστα βγάζει και κομματική γραμμή. Μάλιστα και ένας τέλεχος του κόμματός σας, πρώην υπουργός, ο κύριος Φίλης, μιλώντας πριν από λίγη ώρα εδώ στο ραδιόφωνο μας, είπε ότι εφόσον ο κύριος Καμένος δεν ψηφίσει, δεν μπορεί να παραμείνει ως υπουργός αυτής της κυβέρνησης. Πώς λοιπόν το αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα? Καλά, πέρα από το να πω το αυτονόητο ότι δεν συμφωνώ με τα λεγόμενα του κύριου Φίλη, έτσι κι αλλιώς. Είναι μια διαφωνία η οποία δεν είναι καινούργια όμως. Είναι μια διαφωνία η οποία ήταν γνωστή όταν συγκροτήθηκε αυτή η κυβέρνηση. Εν γνώση μας και ο ένας και ο άλλος αποφασίσαμε να συγκροτήσουμε αυτή την πλειοψηφία. Ο Πάνος ο Καμένος έχει μια καθαρή θέση με την οποία εμείς διαφωνούμε και η κυρίαρχη ελληνική βουλή θα αποφασίσει το πώς η χώρα θα προχωρήσει. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έχει το πολίτευμά μας τις δικλείδες, τις απαραίτητες προβλέψεις για όλα τα ενδεχόμενα και προχωρούμε. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Από την κυρίαρχη ελληνική βουλή, τι μήνυματα έχετε εισπράξει ως κυβέρνηση? Νομίζω και ότι θα υπάρξει στα υπόλοιπα κόμματα. Νομίζω ότι θα υπάρξει μια πάρα πάρα πολύ καλή πλειοψηφία υπέρ της λύσης. Έχετε κάποια μηνύματα? Εμείς τι να έχουμε? Εμείς βλέπουμε και τις δημόσιες δηλώσεις. Ναι. Κυρία Κεχαγιά, αν δείτε το ρεπορτάζ και των κομμάτων της λεγόμενης κεντροαριστεράς και του κέντρου, θα διαπιστώσετε ακριβώς το ίδιο. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Μας έρχεται την πληροφορία από τα Σκόπια ότι πήγε ο Ζάεφ στον πρόεδρο Ιβανόφ και το έδωσε το κείμενο της συμφωνίας. Εσείς πότε θα το δώσετε εδώ στα κόμματα? Θα γίνει αναλυτική συζήτηση στη Βουλή και δεν θα γίνει στον αέρα, θα γίνει. Δηλαδή δεν θα δώσετε το κείμενο πριν? Ενδεχομένως. Ενδεχομένως γιατί? Όχι, μα δεν είναι. Γιατί σας δική σας περιουσία είναι το μακεδονικό κυβερνητικό. Είναι περιουσία της Ελλάδας. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα διεθνώς και εκπροσωπείται από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λοιπόν θα ενημερώσει και αναλυτικά τα κόμματα και να μην ανησυχεί κανένας και δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ανησυχίας, τίποτα δεν θα μείνει κρυφό. Είναι περίεργο. Δηλαδή, κάτι ακόμα. Ναι, είναι περίεργο. Οι Σκοπιανοί πάντοτε να είναι ένα βήμα μπροστά από εσάς σε τέτοια. Όχι, δά τώρα. Νομίζω ότι αυτό είναι μια υπερβολή. Τι υπερβολή. Σε όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης πολλά πράγματα τα μαθαίναμε με μεσοσκοπίων, κύριε Υπουργέ. Φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικοί βαθμοί δυνατότητας να περιφρουρήσουμε το εμπιστευτικό των διαπραγματεύσεων ενδεχομένως. Ναι. Κύριε Υπουργέ, είμαστε εν αναμονή της πλήρους αντίδρασης της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπάρχει η πιθανότητα να ζητήσει πρόταση μομφής. Επομένως, η κυβέρνηση θα περιμένει η Νέα Δημοκρατία να ξεδιπλώσει όλα της τα χαρτιά, να ανοίξει τα χαρτιά της διάπλατα και να δει αν θα καταθέσει πρόταση μομφής προκειμένου να ζητήσει ο Πρωθυπουργός την ειδική συνεδρίαση της Βουλής ή θα κατατεθεί το αίτημα και βλέπουμε? Όχι, η ειδική συνεδρίαση της Βουλής θα γίνει ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει ζήτημα. Είναι προφανές. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει. Είπα και πριν όμως ότι εάν δεν καταθέσει πρόταση μορφής στη Νέα Δημοκρατία, τώρα είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι, να το πω, ας πούμε, είναι πολιτικά ασυνεχή η στάση τη. Να το πω όσο πιο ευγενικά γίνεται. Να διότι επανέλθω. Έχει πάει λοιπόν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και έχει πει ότι η κυβέρνηση έχει θέμα νομιμοποίησης. Το πολίτευμα και ο κανονισμός της Βουλής. Προβλέπει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής. Προβλέπουν πάρα πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες όταν εγείρεται το ζήτημα. Ιδού η Ρόδος. Εσείς, επειδή μια και μιλάτε για τη Ρόδο. Σε πρόταση μομφής, είστε βέβαιοι και που θα είναι για το μακεδονικό, έτσι. Είστε βέβαιοι ότι οι βουλευτές των ανεξαρτήτων Ελλήνων θα δώσουν την. Απολύτως. Σας παραπέμπω στις χθεσινές δηλώσεις του Πάνου Καμένου. Μάλιστα. Το γεγονός, να πω κάτι να ευθυμίσουμε λίγο. Ή θες να το βάλεις? Όχι, θέλω να επανέλθω μετά πριν από το εύθυμα. Δεν ξέρω αν είναι μέρες για ευθύμη, αλλά να επανέλθω σε κάτι που είναι και για πένθος στη χώρα.
Πάντως είναι κάτι πολύ σοβαρό. Γι' αυτό σοβαρό και υπάρχει. Είναι, αλλά όχι και να μην θυμούμε γιατί θα υπογραφεί μια ιστορική συμφωνία. Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ. Ιστορική θα είναι η συμφωνία, κυρία Κεχαγιά. Είναι τα ξέρω εσωτερικά μας. Αν θα είναι για τις λευκές σελίδες της ιστορίας και τις μαύρες, αυτό το δούμε. Αλλά πράγματι θα είναι ιστορική. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό. Τουλάχιστον δεν θα είναι γκρίζες σελίδες της ιστορίας, διότι επί 20 ετίας ζούμε και βιώνουμε 30 ετίας για την ακρίβεια γκρίζες σελίδες της ιστορίας. Κύριε Υπουργέ, επανέρχομαι. Το 2015 συζητήσατε εξουσιοδότηση για τη διαπραγμάτευση για το μνημόνιο τότε. Γιατί δεν επαναλαμβάνετε ότι κάνατε το 2015? Διότι έχουμε πετύχει μια συμφωνία η οποία μας διασφαλίζει πολύ περισσότερο. Η οποία λέει ότι εμείς θα είμαστε οι τελευταίοι που θα ακυρώσουμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το επιχείρημα. Εσείς βεβαίως δημοσιογραφικά οφείλετε να με ρωτήσετε. Διότι... Μα το θέτει η αντιπολίτευση. Ναι, ακριβώς. Αυτό λέω. Αλλά εδώ η αντιπολίτευση θέτει κάτι το οποίο βρίσκεται σε αντίφαση με όσο έλεγε μέχρι προχθές, στα πλαίσια και εντός της χώρας και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και δεύτερον, θα ήταν ανοησία να έχουμε κάτι στο τραπέζι, 6 μήνες να διεκδικούμε. Εμείς να είμαστε οι τελευταίοι που θα ακυρώσουμε, ακριβώς για να έχουμε και τον απόλυτο έλεγχο τη στήριξη των συμφωνηθέτων και ξαφνικά να πηγαίνουμε πίσω από αυτή τη γραμμή. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Οι πληροφορίες λένε ότι αν τελικώς η Νέα Δημοκρατία καταθέσει πρόταση μονφής, η εκκίνηση της συζήτησης θα γίνει μετά την ψήφιση των προαπαιτούμενων το μεσημέρι της Πέμπτης για να ολοκληρωθεί το βράδυ του Σαββάτου. Αυτό διαταράσει το σχεδιασμό των κυβερνητικών στελεχών για να απολαύσουν τις πρώτες, πώς λέγονται, πάσες στο Μουντιάλ. Νομίζω ότι... Διαταράσει, επίτηδες το έκαναν για να σκεπάσει το Μουντιάλ το Σκοπιανό τώρα, την παραχώρηση. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν έχω. Έχω ότι η αγαπημένη μου ομάδα δεν παίζει στην έναρξη, οπότε δεν έχω. Ποια είναι? Κοιτάξτε, θα σας πω, είμαι γενικός, είμαι υπέρ του διαλόγου, εκτός αν υπάρχει τουρνουά στο οποίο συμμετέχει η Αργεντινή. Α, μάλιστα. Έχετε φλερτ με την χρεοκοπία πάντα. Τώρα έχει καλέσει το δούλιο του, κύριε Υπουργέ. Είδατε τώρα πώς. Και δώσατε μια καλή πάσα στον κύριο Κωτάκη. Πώς θα φέρνει ζωή, με δεξιά νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση. Ξαναμπαίνει υπό το δούλιο του. 50 δις δάνειο, 50 δις δολάρια πράγματι. Άρα το Διεθνές Νομισματικό. Δεν λες και σε καλή μεριά. Όχι, δεν λες. Δεν λες. Θα φύγουν αυτοί από εδώ. Ναι, νομίζω ότι πάμε σε μια κατάσταση όπου θα έχει το καθεστώς της μεταπρογραμματικής παρακολούθησης. Εδώ επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο, γιατί ναι. Αρχίσει, έχει πυροδοτηθεί και μια κουβέντα. Καθόμουν πριν λίγες μέρες και διάβαζα την τελευταία αναφορά που έχουμε κάνει για την οικονομία της Πορτογαλίας, όπου καταγράφεται εφθαρσώς μέσα στις σελίδες αυτής της αναφοράς ότι υπάρχουν διαφωνίες, ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προτείνει περικοπές σε μισθούς και συντάξεις και η πορτογαλική κυβέρνηση απλώς δεν τις κάνει. Και αυτή είναι απλώς μια ετήσια αναφορά η οποία αποτελεί ένα αντικείμενο ενός διαλόγου ο οποίος δεν παράγει πολιτικά αποτελέσματα. Μάλιστα. Κύριε Παπά, αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας. Ήταν λοιπόν ενδιαφέρουσα και η παρέμβαση του αλλά για τις ειδήσεις της Υπουργού Παπά.